ένα θέμα το οποίο απασχολούσε για πάρα πολλά χρόνια τους πολίτες της Λευκάδας ήταν τα σκουπίδια. Έπρεπε λοιπόν ο καθένας από την πλευρά του να προσφέρει το καλύτερο για να δοθεί μια λύση. Δεν θα ξεχάσω ότι από τον Ιούλιο του 2019 τις συναντήσεις που κάναμε και με τον Δήμαρχο Λευκάδας και με τον κύριο Τρακονταϊδή και στην Πάτρα και στην Αθήνα, από πάρα πολλές συναντήσεις για να βρεθεί μια λύση. Στόχος μου, όπως έλεγε και τους ίδιους τότε, ήταν να βρεθεί μια οικονομική λύση. Πέσαν στο τραπέζι πολλές. Τα Γιάννενα, Κοζάνη, Υπάλαιρος. Εγώ από την πρώτη στιγμή ήμουν ξεκάθαρος ότι η λύση είναι Υπάλαιρος. Ούτε Κοζάνη, ούτε Γιάννενα. Και δεν ρίχνω σε κανέναν. Μην παρεξηγηθώ ότι ούτε αντιπολίτευση κάνω σε κανέναν. Απλώς θα σας πω δύο λόγια που πρέπει να πω για να ακουστούν. Είναι ξεκάθαρος. Όπως είναι ξεκάθαρος ότι πρέπει, δεν πρέπει να επιβαρυνθεί ο λευκαδίτικος λαός. Με ούτε ένα ευρώ επιπλέον. Από την πλευρά λοιπόν τη δική μου, έκανα αυτό το οποίο έπρεπε να κάνω. Εκπροσωπώ το λευκαδίτικο λαό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αυτό που μπορούσα να κάνω μετά από πάρα πολλές επαφές και με τον κύριο Χατζηδάκη και με τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Εσωτερικών, και με τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί η τροπολογία αυτή που ακούγεται και ακούγεται και ακούγεται πέρασε από το νομοσχέδιο, της ανάπτυξης. Όλοι λοιπόν συμφώνησαν, παρόλο που υπήρχαν και κάποιες φωνές, και δεν κρύβομαι να το πω αυτό, υπήρχαν φωνές που δεν ήθελαν να περάσει αυτή η τροπολογία. Και δόθηκε μάχη μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για αυτή την τροπολογία. Παρόλα αυτά όμως πέρασε. Πέρασε και έδωσε τη δυνατότητα σε εσάς, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκάδας, να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Ότι άνοιξε μια λεωφόρος, ναι. Γιατί μπορεί να άνοιξε μια λεωφόρος, ναι. Από εκεί πέρα εσείς αποφασίζετε, δεν αποφασίζω εγώ. Εγώ δεν αποφασίζω. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά για τα σκουπίδια.